σημαντικό εξάρτημα πλέον της οικογένειας για τις μετακινήσεις είναι και το κάθισμα αυτοκινήτου, το car seat. Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι θα πρέπει να είναι καταρχήν το ίδιο το κάθισμα καλά στερεωμένο με τις προδιαγραφές πάντα της αγοράς του στο αυτοκίνητο, ορθά τοποθετημένο και για κάποιες ηλικίες, για τις μικρές ηλικίες μπαίνει συνήθως με την πλάτη προς την ημεριά του αυτοκίνητου, πάντα στο πίσω κάθισμα. Στις μεγαλύτερες ηλικίες βέβαια αλλάζει φορά το τοποθέτησης του παιδιού. Θυμηθείτε ότι δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει στο μπροστινό κάθισμα. Ο κίνδυνος με τον αερόσακο είναι υπαρκτός σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου φρεναρίσματος, η ζημιά να υπάρξει λόγω ακριβώς της πίεσης από τον ίδιο τον αερόσακο. Βάζοντας το παιδί μας, ακόμα και για την πιο μικρή απόσταση στο car seat, θα πρέπει να έχετε κατά νου να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές της εταιρείας από την οποία έχετε αγοράσει το αντικείμενο. Οι μάντες θα πρέπει να τοποθετούνται με ορθόν τρόπο στους ώμους του παιδιού, έτσι ώστε να μην είναι ούτε πολύ πιεστική, αλλά ούτε και χαλαρή. Το σκληρό μέρος του ημάντα θα πρέπει να είναι πάντα στην περιοχή του ώμου και όχι μπροστά στο στήθος του παιδιού. Θυμηθείτε επίσης ότι δεν θα πρέπει να έχετε ξεκλείδωτες τις πόρτες του αυτοκίνητου. Το παιδάκι μπορεί και πάλι τυχαία να ανοίξει την πόρτα με συνέπειες κάθε φορά άσχημες.